το μετέφερα. Και δεν βρίσκω μέσα στο 75. Κοιτάξτε να δείτε το τι ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ιστορική του διαδρομή του κυρίου Τσίπρα θα κριθεί. Όχι, έτσι. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Α, ναι, φυσικά. Άλλο τότε το 1975. Αλλά για να μην κρίνουμε τώρα σήμερα. Και να μην έτσι προκαταλαμβάνουμε τα ιστορικά μεγέθη, ο κύριος Τσίπρας αναμετριέται με την ιστορία. Διότι εκεί που βρίσκεται η χώρα μας είναι με μια δύσκολη, τραγικά αν θέλετε. Να μην φύγει ο Τριανταφυλλίδης. Ακούστε να σας πω. Αν το ρίχνετε και στον Καραμαλή. Ρίχνε και στον Καραμαλή. Δηλαδή, μέχρι εκεί έφτασε ή αυτή του κυρίου Σαμάρα. Δηλαδή, να τον αποδομήσει ιστορικά. Το θέμα, όχι, αυτό κατάλαβα εγώ τώρα. Ότι θέλετε να αποδομήσετε. Ο κατάλαβα πολύ καλά και λέω. Εσεί τώρα θέλετε να αποδομήσετε και τον κύριο Καραμαλή. Τι εννοεί αυτό, αφού κάνει τον καταλαβαίνει. Ότι με αυτά που υπόσχεστε, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, εγώ λέω όμως το εξής. Από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τον ΝΑΤΟ, κύριο Σαμάρα. Συγγνώμη, Γιώργο, συγγνώμη, επειδή είχε μια συνέντευξη ωραία του κύριου Σαμαρά η Χριστίνα, θα επανέλθω σε σένα. Πάντως, αν γυρίσουμε δύο χρόνια πίσω, καμία επιτυχία στην εξωτερική πολιτική. Πες την ενδιαφέρουσα την μπερδεύουν, λέει. Χριστίνα. Ακούτε τι μπερδεύετε, κύριε Βαρεμένε. Μπερδεύουν ακόμη τα ξεφτισμένα σύμβολα μια αριστερά που χρεοκόπησε από χρόνια με τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα που έχει ήδη φύγει μπροστά έτη φωτός. Η αιμονή του με τον ΝΑΤΟ τι είναι. Η αποστροφή του προ τη σημερινή Ευρώπη τι είναι. Τα τριτοκοσμικά και λατινοαμερικάνικα κολλήματα. Τους, τι είναι, μοιάζουν με πάρκο ιδεολογικών δεινοσαύρων, αληθινό Jurassic Park. Ακούσα να σας πω κάτι. Σας αποκαλεί Jurassic Park. Θα σας πω εγώ τώρα. Μην περιμένετε όμως να πέσω σε αυτό το επίπεδο, γιατί έχει σάγει έναν. Όχι, εγώ ακούσα, είπα. Ακούστε να σας πω τώρα. Ακούστε να σας πω. Όχι, με ευθύνη του κυρίου Σαμαρά. Ακούστε να σας πω. Με ευθύνη του κυρίου Σαμαρά, ο δημόσιος διάλογος έχει πάρει κάποια χαρακτηριστικά. Ιδιωτική κουβέντα, σε λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπο θα κρατάει, θα βάλει και τα χέρια στη μέση. Εκεί τον έχουμε φτάσει στο δημόσιο διάλογο, έτσι. Δηλαδή, σαν να εκτονώνται δύο συνυφάδες στα διπλανά μπαλκόνια. Δεν είναι έτσι όμως. Η χώρα είναι σε δύσκολη, σε σοβαρή στιγμή. Στα διπλανά, στα απέναντι. Όχι, στα διπλανά εδώ πρέπει να είναι απέναντι. Όχι, κύριο Τσίπρα, θέλω να σα πω. Να απαντήσουμε. Ακούστε να δείτε. Αν ο κύριο. Ακούστε να γίνετε μερκελιστές στο σύλλογο και αυτά, σε τι θέλετε ακούστε να σας απαντάνε. Εγώ λέω, εάν ο κύριος Σαμαράς... Σοβαρή πολιτική κουβέντα δεν είναι κακό. Ακούστε να σας πω. Τι θα πει ο ένας, δεν ασχολούμαι με τον άλλο. Ας είναι λαϊκή κουβέντα, αλλά σοβαρή. Σας λέω, εάν ο κύριος Σαμαράς θέλει αποδομήσει... Πρωθυπουργός είναι, ας τον αποδομήσει. Ναι, σας λέω, εάν θέλει, λέω, ακούστε να σας πω, να υποβαθμίσει το αξίωμά του, έτσι, ο ίδιος μπορεί να το κάνει. Εμείς όμως δεν θα πέσουμε στο επίπεδο αυτό. Και θέλω να πω για το εξής τώρα. Πρέπει να απαντάτε όμως, κύριε Βαρεμένε. Φυσικά απαντάμε. Φυσικά απαντάμε. Αυτό είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι, είναι, είναι ανάξιο στο διάστημα. Δεν είναι αστείο να θέτεται θέμα παραμονής χώρας στο ΝΑΤΟ σε αυτή τη συγκυρία. Μα δεν σας είπα προηγουμένως. Δεν σας είπα προηγουμένως. Τώρα εσείς τώρα για τις ανάγκες μιας προπαγανδιστική αντιπαράθεση. Να σας πω εγώ τι είναι το κίνδυνο σε αυτά. Μισό λεπτό. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Θα μας πει πρώτα ο κ. Κακλαμάνης πρώτα και μετά εσείς κύριε Γιουργάνη.